Σημαντικότητα περισσότερο. Που έχει αλίμονο σε ποιον να ασχοληθεί δηλαδή και δεν μελετήσει εδώ που τα λέμε. Στην παρατήρηση που έκανε ο κ. Δελαστίκ για το ρόλο του Ντελόρ, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζοσπέν κατέβηκε στις εκλογές αποστασιοποιούμενος από την πρόταση του Ντελόρ περί ομοσπονδίας. Δηλαδή μίλησα για την Ευρώπη από μια γενική προσέγγιση. Γι' αυτό και στη διακυβερνητική του 96 θα υπάρχουν πάρα πολλά, όπως είπατε, και σοβαρά προβλήματα. Και η τελευταία αναφορά μου είναι στο θέμα των θέσεων. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ζοσπέν κατέβηκε με θέσεις όπως παραδείγματος χάρη οι μειωμένες ώρες εργασίας που αποτελούν διεκδίκηση του εργατικού κινήματος σε όλη την Ευρώπη. Ότι έβαλε πολύ σοβαρά και σε πρωταρχικό ρόλο στα προγράμματά του τα ζητήματα πρόνοιας και το θέμα της ανεργίας. Και μάλιστα εκτιμάται, γιατί και εγώ μέσα από αναλύσεις, από δημοσιεύματα το έχω ξεκινήσει, ότι οι προτάσεις του Ζεσπέν είναι αυτές που προκαλούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι ο Σιράκ, κατανοώντας το πρόβλημα πια της γαλλικής κοινωνίας και την αποτυχία της δεξιάς κυβέρνησης, η οποία τα έδωσε όλα υπέρ της αγοράς, νομίζω ότι η κυβέρνηση Μπαλαντήρ έδωσε τέτοια δείγματα, έκανε μια φοβερή στροφή. Δεν ήταν ούτε ο Σιράκ που γνωρίζαμε, ούτε οι θέσεις του δεξιού, του Γκολικού Κόμματος. Μίλησε για κράτος πρόνοιας, μίλησε για κράτος στρατηγείο, δηλαδή κλασικές θέσεις των σοσιαλιστών, γι' αυτό και έρθει στη σύγκρουση με τον πρόεδρο, με την τράπεζα της Γαλλίας. Γιατί μίλησε για αλλαγή της πολιτικής λιτότητας, για αύξηση των μισθών και λοιπόν. Μάλιστα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η γαλλική κοινωνία έχει ανάγκη μιας άλλης πρότασης και μιας άλλης προσέγγισης. Και βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας πήρε την αύξηση, κατά την άποψή μου, αυτή που δεν ήταν η προβλεπόμενη, γιατί και αυτό άλλαξε. Δεν παρέμεινε το Κομμουνιστικό Κόμμα του Μαρσέ με εκείνες τις προσεγγίσεις, την άρνηση οποιασδήποτε κριτικής. Είναι ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο έχει πραγματικά προσεγγίσει πολύ περισσότερο. Σε αυτό συμφωνούν πολλές αναλύσεις. Κύριε Πιέρο, εγώ θα γενικέψω. Δεν είναι ενάντια στο Μάστριχτ. Δεν είναι μόνο το Μάστριχτ το θέμα που καθορίζει. Είναι και ο ενάντια στο Μάστριχτ. Μα δεν είναι το κριτήριο το Μάστριχτ για να κατατάσσετε. Τι αναλύσεις είναι αυτές που κάνετε. Ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει. Εσείς κάνετε αυτές τις αναλύσεις, γιατί λέτε. Άρα ταυτίζεστε. Εσείς κάνετε αυτές τις αναλύσεις, αν μου επιτρέπετε. Εδώ για το θέμα, με συγχωρείτε. Για το θέμα. Προηγούμενα σα είπε η κυρία Κανέλη. Ότι αντιμάστριχτ είναι και ο Λεπέν. Υπάρχει ανάλυση εδώ πέρα απόψε και πολλά περισσότερα έχουν γραφτεί. Εσείς πώς σουβαλιάζετε τις αριστερές δυνάμεις με βάση το φύλλο Μάστριχτ? Εφόσον όταν σας λένε αντιμάστριχτ είσαστε με το Λεπέν, λέτε ότι εμείς δεν είμαστε το ίδιο με το Λεπέν. Άρα χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση και να μην κάνετε αυτές τις ισοπεδώσεις και αυτό τον εμφύλιο πόλεμο που κηρύσσεται στον χώρο της αριστεράς και του κόσμου που μας κρίνει. Μην κηρύσσετε εμφύλιο πόλεμο στον χώρο της αριστεράς. Να μην απευθύνω το λόγο στον κύριο Πιέρο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Ήταν η σειρά του να μιλήσει. Μια ερώτηση στην κυρία Κανελόπουλου μπορώ να κάνω. Βεβαίως, που θα κάνετε μεταξύ σας ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω την κρίσιμη ερώτηση στον κύριο Πιέρο και πού να δείτε τις ερωτήσεις σε λίγο. Ότι απόψε ο κύριος Ζοσπέν βγήκε και μίλησε για αποστάσεις που θα τηρήσει αν εκλεγεί πρόεδρος από τον κύριο Μιτεράν. Το λέω αυτό σε σχέση και με το προηγούμενο που είπατε για τις διαχωριστικές γραμμές. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ο Μιτεράν δεν ήταν. Ο Ζεσπέν δεν ήταν επιλογή του Μιτεράν. Είναι η τέταρτη επιλογή. Μα τι θα πει η επιλογή του Μιτεράν? Προφανώς έχουν διαφορές. Βρίσκονται και οι δύο στον ίδιο πολιτικό και ιδεολογικό χώρο. Ναι, τι θα πει αν είναι επιλογή του Μιτεράν? Δηλαδή αν ήταν ο Ντελόρ ή αν ήταν ο Α ή ο Β. Είναι, ξέρετε, σαν τι να λέμε. Αν θα ήταν στην Ελλάδα ο Παπανδρέου ή ο Πάγκαλος. Μεγάλη διαφορά. Το ίδιο πράγμα πρόκειται και για εκεί. Εγώ θέλω και να δούμε ποιες είναι οι διαφορετικές γραμμές. Προσεγγίζετε τελείως λάθος το θέμα. Γιατί άλλο είναι τα κόμματα. Δεν μιλάμε για κόμματα, μιλάμε για πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αφήστε να το κρίνουμε εμείς. Το κάθε κόμμα τοποθετεί τον υποψήφιό του πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από συγκεκριμένες επιλογές του. Δεν τοποθετείτε ένα ξεκάρφωτο πρόσωπο το οποίο λέει αυτό είναι άωμο. Σας διαφεύγει ότι τα πράγματα εξελίσσονται και ότι ο Μιτεράν είναι η εποχή που τελειώνει. Πάντως, και μια νέα εποχή έρχεται. Οι διαχωριστικές γραμμές βρίσκονται αλλού. Διεθνικά... Και αυτό το οποίο εμείς λέμε δεν είναι επικίνδυνο στη βάση που εσείς το χαρακτηρίζατε. Είναι επικίνδυνο αν προχωρήσει η υλοποίησή του για αυτούς που εκφράζουν αυτές τις πλαστές διαχωριστικές γραμμές μέσα στην οποία βρίσκεται και ο Ζοσπέν ή για την Ελλάδα το Πασόκ. Κύριε Μαΐλη, σε μια προσπάθεια ανέβρωσης αλήθειας και πέραν οποιασδήποτε πλαστότητας, εγώ θα σας παρακαλέσω να προσπαθήσουμε να ελληνοποιήσουμε το θέμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Πιέρο και μετά θα έρθω στους συναδέλφους εδώ.
αναρωτιέμαι τι σχέσεις και αναλογίες μπορεί να έχει. Ακόμα και αν η ταμπέλα, η ιδεολογία, η φιλοσοφία, κομμουνιστικό κόμμα εδώ, σοσιαλιστικό κόμμα εκεί κτλ. Είναι ίδιες. Σε μια κοινωνία σαν την ελληνική και μια κοινωνία με πολύ φεουδαρχικές και ορθολογιστικές δομές όπως είναι η Γαλλία, τις οποίες οι εξελίξεις δεν είναι αποκομμένες ούτε από την ιστορία της ούτε από το παρελθόν της. Είναι μια κοινωνία η οποία είχε ευγενείς και μάλιστα ευγενείς εξαίματος. Μην κοροδευόμαστε. Είχε έναν έμφυτο διαχωρισμό, να μην πω ρατσισμό της κοινωνίας, σε εκλεκτούς και μη εκλεκτούς και μάλιστα εκγενετής. Ήρθανε μετά όλα αυτά και βρήκανε την. Και μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Επαναπροσδιορίστηκαν και ξαναβρήκαν τις μορφές τους και είμαστε σε μια Ελλάδα, στην άλλη άκρη της Ευρώπης εδώ κάτω, με παρόμοια κοινωνικά προβλήματα. Ανεργία στους νέους, προβλήματα οικονομικά, χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά πόρο απέχουμε από το να είμαστε Γάλλοι. Λοιπόν, αυτά τι επιπτώσεις έχουν σε εμάς και πόσο σε μια γενικευμένη ενιαία πολιτική που πάει να φτιάξει κοινότητα, ό,τι και να κάνει με την ανατροπή ή με τη διόρθωση ή με τη, δεν ξέρω εγώ, την ανασκευή του Μάστριχτ το 96, εμάς πού θα μας βρει και πού θα μας πάει. Ναι, κοιτάξτε κυρία Καρέλη, πιστεύω ότι οι εκλογές στη Γαλλία έχουν άμεση σχέση και με τις ελληνικές εξελίξεις. Και νομίζω ότι θα ήταν μάλλον ένδειξη πολιτικής μοιοπίας να το αγνοήσουμε αυτό το πράγμα ή να το θεωρήσουμε ένδειξη δουλοπρέπειας ότι ασχολούμεθα κατά τρόπο υπερβολικό με τις εξελίξεις στη Γαλλία. Πρώτον, διότι όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Δημαντοπούλου και έχει αποδειχθεί από την ιστορία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γαλλογερμανικός άξονας έχει αποδειχθεί κινητήρια δύναμη για την περαιτέρω πορεία της κοινότητας, για την περαιτέρω πορεία της Ένωσης και για την διαμόρφωση της κοινοτικής, της ενωσιακής φυσιογνωμίας. Κατά συνέπεια, αυτό και μόνο το γεγονός, νομίζω ότι θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε όσον αφορά τις γαλλικές εκλογές και βεβαίως να εξαγάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Δεύτερον, μην ξεχνούμε ότι παραδοσιακά, και το συζητούσα προηγουμένως και με τον κύριο Μούρα και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι, ότι ο ιδεολογικός συσχετισμός δυνάμεων, αν θέλετε, στη Γαλλία, είχε αρκετές συγγένειες με τον ιδεολογικό συσχετισμό δυνάμεων εδώ στην Ελλάδα. Θεωρούσαμε πάντοτε ότι οι ιδεολογικές εξελίξεις στη Γαλλία είχαν άμεσο αντίκτυπο. Ναι, στα πολιτικά μας πράγματα όμως, μια ζωή κυριαρχείου ο αγγλοαμερικανικός παράγων. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι. Δεν κυριάρχησε ποτέ στα ελληνικά πολιτικά πράγματα η γαλλική. Ωραίο το γαλλικό Ινστιτούτο, η γαλλική γλώσσα, πιάνω και γαλλικά, κουλτούρα. Όχι μόνο εκεί, αλλά και οι αντιλήψεις γενικότερα περί σοσιαλισμού και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι είχαν μια συνάφεια με τις ελληνικές εξελίξεις. Αναλογία. Αναλογία, συμφωνώ. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και ένα πρόσφατο βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί, του κυρίου Κώστα Μποτόπουλου, αναλύει ακριβώς την παράλληλη πορεία των σοσιαλιστών του Νότου, όπως αποκαλούνται, δηλαδή της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ελλάδας. Και πραγματικά παρατηρεί κανείς πολλά κοινά σημεία, βεβαίως και κάποιες διαφοροποίησεις. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι και από αυτή την πλευρά έχουν αντίκτυπο οι γαλλικές εκλογές. Αλλά εάν μου επιτρέπετε να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, τις οποίες ήθελα να κάνω, είναι ότι. Μην κάνετε παρατηρήσεις, μείνετε στα ελληνικά πράγματα. Ναι, όχι, σε σχέση και με τα ελληνικά πράγματα, διότι θα δούμε φαινόμενα αντίστοιχα να παρατηρούνται σύντομα και εδώ στη χώρα μας. Συμφωνώ με αυτή την παρατήρηση. Δηλαδή, να δούμε Λεπέν, να περιμένω Λεπέν Έλληνα. Όπως περιμέναμε Έλληνα Μπερλουσκόνη και δεν μας προέκυψε. Γιατί έχουμε αρχίσει ο Έλληνας Μπερλουσκόνη. Αλλά αυτό ισχύει, ξέρετε, για τους αθλητές. Ο Έλληνας Μαραντόνα, ο Έλληνας Μπερλουσκόνη, ο Έλληνας Λεπέν. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε. Με ένα Έλληνας μπροστά και ψάχνουμε αναλογίες σε όλα τα φαινόμενα. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτές είναι μάλλον αφελείς υπεραπλουστεύσεις. Αλλά ήθελα να πω και συμφωνώ με την παρατήρηση αυτή η οποία έγινε προηγουμένως ότι ο κατακερματισμός αυτός της ψήφου δεν είναι ευκαιριακού χαρακτήρα. Νομίζω ότι έχει έντονο ιδεολογικό περιεχόμενο. Αλλά το ιδεολογικό περιεχόμενο δεν ακολουθεί τις πολύ συντεχνιακές γραμμές του παρελθόντος. Δηλαδή με την έννοια αριστερή, λιγότερο αριστερή, δεξή, λιγότερο δεξή. Νομίζω ότι. Ακολουθεί εκεί τη λογική βερτική μητσοτακική, όχι, δηλαδή. Τη λογική. Σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση πάει δεξιά στην Ελλάδα σε βερτικούς και μητσοτακικούς. Νομίζω ότι είναι βαθύτερες. Και θα σεβαστεί ο ένας υποτικά τον άλλον, όπως έρθει πρώτος και δεύτερος. Όχι, είναι βαθύτερες. Δηλαδή, αλλά γαλλικά. Όχι, κύριε Καρέλη, είναι βαθύτερες οι διαχωριστικές γραμμές. Με την έννοια ότι. Το ότι κάνω χιούμορ δεν σημαίνει ότι δεν σας παρακολουθώ, καθόλου. Ξορκίζω τους δαίμονες του μεταμεσονικτίου. Παρατηρεί κανείς ότι αν τα ποσοστά του Ζοσπά, του Σιράκ και του Μπαλαντήρ και εξειδικεύω εδώ την παρατήρηση της κυρίας Δημαντοπούλου, υπάρχει αποδοχή πλέον όχι μόνο του ευρωπαϊκού προσανατολισμού αλλά και του μαστρικτικού περιγράμματος. Που σημαίνει ότι τίποτα δεν αποκλείει ο Λιονέλ Ζοσπέν να είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας, εάν κάποιοι αποφασίσουν, δεν είναι και πολύ μεγάλη διαφορά, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι, ας πρωτοτυπήσουν. Δεν νομίζω ότι ο Λιονέλ Ζοσπέν
θα κυριαρχήσει, κατά πάσα πιθανότητα θα κυριαρχήσει ο Ζακ Σιράκ. Και ασφαλώς υπάρχουν και κάποιες οριακές διαφοροποιήσεις, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι όντως. Δηλαδή, συμφωνείτε με τη ρίση Μητσοτάκη, θα βγει ο Σιράκ, αλλά θα του βγει το λάδι. Ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι η δική μου η πρόβλεψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει όντως μία σύγκληση στις τρεις αυτές βασικές πολιτικές δυνάμεις όσον αφορά την παραμονή της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την παραμονή της ένα φιλελεύθερο διεθνές πλαίσιο, την αποδοχή δηλαδή του ΓΑΤ, την αποδοχή των, διεθνών, των ελεύθερων διεθνών συναλλαγών και την αποδοχή και των περιορισμών του Μάστριχτ, των εξηγιαρτικών κατά τη γνώμη μου περιορισμών του Μάστριχτ. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Παράλληλα βρήκατε όμως... Βρήκατε κάτι εξηγιαρτικό στο Μάστριχτ? Ναι, ναι, κυρία Κανέλη, ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω εάν δεν συμφωνούν και ασφαλώς δεν θα συμφωνούν όλοι, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ εξηγιαντική αυτή την πορεία του Μάστριχτ προς τη δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης. Παράλληλα όμως, απέδειξαν αυτές οι γαλλικές εκλογές ότι πλέον όλες οι πολιτικές δυνάμεις, και αυτό το κατέδειξε πλήρως ο Σιράκ, ότι πρώτη προτεραιότητα πρέπει πλέον να είναι τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και κατά συνέπεια οποιοδήποτε και αν εκλεγεί πρόεδρος στον δεύτερο γύρο και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Σιράκ, θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόβλημα της ανεργίας. Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας, αλλά πάντως και ο σοσιαλιστής υποψήφιος αποδέχεται ότι πρέπει να μειωθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, πρέπει να εξηγενθεί ακόμη περαιτέρω η γαλλική οικονομία. Κάνετε τον κόπο, όλα τα αποδέχονται. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, ναι, καλά, υπάρχει. Κύριε Δελαστίκ, βεβαίως, ειλικρινά. Να τελειώσω, κύριε Κανέλη, σε ένα άλλο σημείο το οποίο είναι σημαντικό. Όσον αφορά, αν θέλετε, να ελληνοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την συζήτηση αυτή. Κοιτεύω, δεν θέλω, απαιτώ. Σύμφωνοι και την αποδέχομαι αυτή την πρόκληση. Λοιπόν, κοιτεύω κομψά, το απαιτώ μετά. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δελαστίκ, θα πρέπει να το αναλύσουμε και με βάση τις ελληνικές προτεραιότητες. Η εκλογή του Σιράκ, όντως, στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα δημιουργήσει, κατά τη γνώμη και συμφωνώ, κάποια προβλήματα στην γαλλογερμανική συνεννόηση και βεβαίως και στην διακυβερνητική του 1996. Μας συμφέρει εμάς, Χριστιανέ. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Και είναι πρόκληση να δούμε αν η πολιτική, η ευρωπαϊκή πολιτική Σιράκ ταυτίζεται ή συμβαδίζει, αν θέλετε, με τις ελληνικές προτεραιότητες. Καλά, μέχρι να το δούμε, τι γνώμη σας θέλω. Μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η γερμανική ευρωπαϊκή πολιτική σε μια σειρά τομέων, όπως είναι η δημιουργία μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, παραδείγματος χάρη, η ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω ότι αυτά κατοχυρώνουν τις πάγιες ελληνικές προτεραιότητες και τις πάγιες ελληνικές θέσεις. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η χώρα μας διαφωνεί με τη δημιουργία μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων ή πολλαπλής γεωμετρίας. Κάτι το οποίο επιδιώκουν, παραδείγματος χάρη. Διαφωνεί, ξεδιαφωνεί τώρα, τα είπες γερμανικές και γαλλικές. Κοιτάξτε, έχει σημασία, κυρία Κανέλη, διότι στην πορεία προς τη διακυβερνητική ασφαλώς θα αναπτυχθούν και θα καλλιεργηθούν συμμαχίες. Την ημέρα που θα δω το Χαράλαμπο σαν Γιώχαν, ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή στις ίδιες ταχύτητες, σας τα πω, τι να σας πω. Δεν είναι τόσο απλά, θα καλλιεργηθούν συμμαχίες στην πορεία της διακυβερνητικής. Τόσο απλά δεν είναι. 20 χρόνια τώρα λέτε, το 0,6 κάποιου γίνεται 15%. Αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλάζουν οι πολιτικές, αλλάζουν οι συνθήκες, οι ταχύτητες, διωγγώνεται η ανεργία και τα προβλήματα. Εγώ θέλω να μείνω, γιατί ο κύριος Δελαστή, και εδώ ψάχνω να βρω μια αναλογία. Είπε κάτι που με εντυπωσίασε εμένα, σαν ακροατή που το άκουσα. Πολώνεται η κοινωνία, δηλαδή αν πάρεις τα δύο άκρα, είναι φαινόμενα που δεν τα είχαμε πριν από 20 χρόνια. Έχεις δύο άκρα, ιδεολογικά άκρα ευδιάκριτα. Δηλαδή ο Λεπέν με τους τροτσκιστές και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι φάτς μέρες συνόλαδα. Ας αφήσουμε το κοινό τους που είναι αντιμάστρεχτη πολιτική από διαφορετική σκοπιά. Είναι όμως δύο ιδεολογικοί πυλώνες εντελώς διαφορετικοί. Είναι ταξική η πόλωσή τους. Όχι. Έτσι, είναι, αυτό είναι έτσι, ιδιαίτερο αυτό σημείο. Αυτό είναι κοινωνιακή. Είναι ιδεολογική και διαταξική. Είναι κοινωνική η πόλωσή τους. Του Λεπέν και των τροτσικιστών είναι τοξική. Μα ο Λεπέν εκφράζει εργάτες. Είπα προηγουμένως. Ο Λεπέν εκφράζει τμήματα του μεγάλου κεφαλαίου. Όπως τα εκφράζει και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Έχει και εργάτες, έχει και εφοπλιστές. Μα κυρία Κανέλη, το ζήτημα δεν είναι ποιος ψηφίζει ποιον. Εγώ είπα προηγουμένως το όχι και τόσο ευχάριστο σε κανένα μας παράδειγμα του Χίτλερ. Όταν ο Χίτλερ πήρε το 33% δεν τον ψήφιζε το μεγάλο κεφάλαιο βιομηχανία. Τον ψήφιζαν εργάτες, αγρότες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για μια σειρά λόγους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ταξικά
εξέφραζε τα συμφέροντα των συγκεκριμένων ο Χίτλερ. Εγώ να αναρωτηθώ αυτό άταξικα. Είναι το ζήτημα το οποίο θέτουμε. Στους δύο πυλώνες αυτούς, τους διαφορετικούς εντελώς που έχουμε ένα φαινόμενο, είναι διαπιστωμένο, δηλαδή το βλέπετε. Βρίσκουμε αναλογίες εν Ελλάδη ή μία προοπτική, ένα τόξο που να καταδεικνύει τέτοιου τύπου πολλώσεις. Βεβαίως. Γιατί αυτό, σε ένα τρίτο μυαλό που δεν είναι ειδικός. Εγώ δεν είμαι ειδική. Όπως το καταλαβαίνω είναι, πέρασε μια 20ετία κυματώδης, έχουμε και την πτώση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού, των κρατικών καθεστώτων, αλλά αν ξαναρχίσει η πόλωση, εγώ βλέπω ξανά μπροστά μου ένα τείχος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ το βλέπω το τείχος. Μπορεί να μην είναι το τείχος με πέτρες, χτισμένο έτσι, αλλά ξαναβλέπω ένα τείχος να φτιάχνεται. Δηλαδή να μεγαλώσουν αυτά τα δύο πράγματα, να χαθούν τα μεγάλα τα παραδοσιακά σε μια πόλωση, αν πάει η κοινωνία και κόμμα μαζί, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι υπάρχουν... Για την ελληνοποίηση του πράγματος. Δηλαδή, υπάρχουν... Ας αρχίσουμε από εσάς και μετά συζητήστε μεταξύ σας. Και θα είμαι και λίγο προκλητικός εδώ και προς τους υπόλοιπους συνομιλητές. Να είμαι δηλαδή τόσο συγκεκριμένος ώστε να είμαι πλέον και προκλητικός. Υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Τα οποία πιστεύω ότι υπάρχει πληθώρα καταρχάς φαινομένων στις γαλλικές εκλογές που τουλάχιστον πρέπει να μας προβληματίσουν εμάς εδώ. Υπάρχουν αναλογίες. Πώς να το κάνουμε. Στη Γαλλία, 40% ψηφίζουν πέραν των κυρίων ρευμάτων. Είναι προεδρικές εκλογές. Μην γελιόμαστε. 40% είναι μισός πληθυσμός. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόρους. Φαινόμενο επομένως. Εδώ στην Ελλάδα. Πρώτο δείγμα ευρωεκλογές. Δεύτερο δείγμα δημοτικές εκλογές. Τρίτο αναμενόμενο δείγμα σε συνδυασμό με έναν άλλο παράγοντα που δεν θίξαμε προηγουμένως. Και ας κάνουμε την παρένθεση και την σύνδεση αμέσως. Όλοι συμφωνούμε, πιστεύω, ότι ο Σιράκ, μερικοί ελπίζουν και το Ροσπέν, θα είναι ο πιο αδύναμος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο πιο πολιτικά αδύναμος πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας τον τελευταίο μισό αιώνα τουλάχιστον. Να, μπράβο. Σωστά. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα φαινόμενο όπου εγκαταλείπουν την πολιτική σκηνή ηγετικές φυσιογνωμίες. Ανεξαρτήτως των συμπαθειών ή όχι. Ναι, ή της ιδεολογικής τοποθέτησης. Δηλαδή είναι στην ίδια κατηγορία άμεσης ανταπόκρισης στο λαϊκό αίσθημα και άμεσης στήριξης, ας πούμε, ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ο Φλωράκης. Είναι μια γενιά ηγετών που έχει άμεση ανταπόκριση στα λαϊκά στρώματα. Αυτή η γενιά πολιτικών φεύγει. Και έρχεται μια καινούργια γενιά πολιτικών. Διαχειριστών πολιτικών. Η οποία, εγώ συμφωνώ ακριβώς με αυτό. Και θεωρώ και αυτό το πράγμα σοβαρή αιτία κρίσης. Όπως λέει και μια φίλη μου, τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας. Ο διαχειριστής λοιπόν της πολυκατοικίας. Δηλαδή δεν έχει άδικο. Ακριβώς. Έρχονται μια σειρά πολιτικοί που θα είναι λίγο πολύ σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ο Κλίντον που έγινε πρόεδρος ήταν, για να είμαστε και χωρίς καμία διάθεση τοπικιστικού ρατσισμού, ο νομάρχης Φλόρινας μέχρι το καλοκαίρι και ξαφνικά τον Οκτώβρη έγινε πρόεδρος και πλανητάρχης. Αυτό σημαίνει ότι με την ίδια ευκολία. Μόνο που δεν έχει τον Καντιώτη από πάνω του, θα σου έλεγα εγώ, αν ήταν στη Φλόρινα. Άρα λοιπόν, πάμε σε ένα καινούργιο πολιτικό σκηνικό. Απειλείται είσοδος. Η Γαλλία μας δείχνει το δρόμο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στις εκλογές εκείνες, και να μην κάνω τέτοιου είδους προσδιορισμού, που δεν θα συμμετέχει, ας πούμε, ο Παπανδρέου ως μάχημος πολιτικός πλέον. Πιστεύω ότι η διασπορά ψήφων και σε βουλευτικό πλέον επίπεδο, όχι μόνο ευρωβουλευτικό που το παίρνουμε λίγο της πλάκας, όχι δημοτικές εκλογές που είναι πιο στενά δεμένο με τοπικά προβλήματα, αλλά και σε επίπεδο πλέον κοινοβουλευτικής αναμέτρησης θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη διασπορά. Γιατί χρειάζεται να δώσετε μία απάντηση. Άλλο φαινόμενο. Το φαινόμενο της σύγκλησης. Το πιστεύω. Βάζω μερικά ερωτήματα για να συνδέσω τα γαλλικά φαινόμενα και κατόπιν να συζητήσουμε. Δεν απαντάνε μόνο οι άλλοι, γιατί ρώτησα, θα απαντήσουμε και εμείς μετά. Ναι. Το θέμα της σύγκλησης των κομμάτων. Είναι φανερό ότι υπάρχουν τουλάχιστον σε τομείς της πολιτικής αναλογίες ανάμεσα στην πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω στις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ, λέω πάντως στην πρακτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, σε ορισμένους τουλάχιστον τομείς οικονομικής πολιτικής, με εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από αυτό όμως, εξηγήστε μας. Η επιλογή του Κωστή Στεφανόπουλου ως Προέδρου της Δημοκρατίας από το ΠΑΣΟΚ είναι ή όχι κίνηση η οποία στα μάτια του κόσμου δείχνει σύγκληση πολιτική με θέσεις συντηρητικότερες από αυτές που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει στις εκλογές. Είναι ένα φαινόμενο που ανεξαρτήτως αν έχει πολιτική σκοπιμότητα και εξήγηση. Τι θέσεις εμφανίζει στις εκλογές δηλαδή? Εννοώ το εξής πολύ απλό πράγμα. Στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ. Οι ομιλητές του. Προσέχετε, τον είναι πονηρός. Πήγες να ρωτήσεις και σε ρώτησε πίσω. Ω, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς αυτό. Τι θέσεις εμφανίζει, για να τις ακούσουμε σε λίγα λόγια. Δεν χρειάζεται. Θέσεις του ΠΑΣΟΚ συνολικά δεν είμαι εγώ σε θέση να τις πω.
Εγώ μπορώ να πω το εξής. Ναι, αλλά λες ότι εμφανίζει διαφορετικές αναλογίες. Όχι, όχι, θα τις πείτε εσείς, κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν τις πείτε, κύριε Σμαϊλ. Αποκλείεται. Έχω και εγώ δικαίωμα να τις πω. Και πρώτα απ' όλα έχετε υποχρέωση να τις πείτε εσείς. Βεβαίως θα τις πούμε, αλλά το θέμα μας δεν είναι ακριβώς η θέση του Πασόκ. Δεν είναι Πασόκ, ΚΚΚ, τρελαθούμε τώρα εδώ. Ηρεμήστε λίγο. Την αντιστοιχία που υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε και εδώ επιλογές, εγώ θέλω να πω απλώς, οι οποίες δείχνουν σύγκληση των κομμάτων και επομένως ότι αφήνεται περισσότερος χώρος για κόσμο που δεν συμφωνεί με τέτοιες επιλογές να ψηφίσει άλλους σχηματισμούς. Ένα άλλο φαινόμενο. Εγώ μίλησα για κοινωνική πόλωση στη Γαλλία. Μπορώ, κύριε ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πιέρο, αν θέλετε. Μια παρένθεση σε αυτό. Απλώς θέλω να κάνω την παρατήρηση ότι όχι γιατί επειδή απλά συγκλίνουν οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις αφήνεται χώρος για ψήφο προς άλλες πολιτικές δυνάμεις, προς άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Εδώ όντως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο, είναι προφανέστατο στη Γαλλία και ασφαλώς υπάρχει και η τάση αυτή στην Ελλάδα, να υπάρξει μια κατάτμιση της χώρας στο εξυγχρονιστικό, στο φιλελεύθερο, στο ανοιχτό κομμάτι της, το οποίο αποδέχεται τον διεθνή ανταγωνισμό και στο εσωστρεφές και το αμυντικό. Και όχι, πιστεύω, η σκέψη δική μου πάντως δεν είναι αυτή. Και πιστεύω ότι αυτό θα δημιουργήσει μια τομή στα πολιτικά πράγματα πέραν προσώπων. Εγώ δεν αναφερόμουν πάντως αυτό το θέμα, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο συζητάμε τώρα. Εγώ αναφερόμουν σε ένα αυξανόμενο αίσθημα κοινωνικών στρωμάτων ότι δεν καλύπτονται πλέον τα συμφέροντά τους από τους υπάρχοντες κύριους τουλάχιστον πολιτικούς σχηματισμούς. Και θα πω το αμέσως προηγούμενο φαινόμενο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είδαμε εδώ. Δεν ήταν προφανές ότι ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού αισθάνθηκε ξαφνικά ότι. Όχι, δεν ήταν προφανές. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι ενδεικτικές της κατάστασης που υπήρχε ειδικά στον αγροτικό χώρο και στα προβλήματά του. Δεν είναι, δηλαδή. Η συγκεκριμένη κινητοποίηση, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή, νομίζω αποδείχθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο ότι δεν ήταν τέτοιο φαινόμενο. Το ίδιο και των μικρομεσαίων. Πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν απλώς υποκινούμενες από το ΚΚΕ και τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, για τους αγρότες ήταν πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που βγήκαν τα πράγματα και είδαμε και πολύ καλά ποιοι εκφράστηκαν και τι ζήτησαν. Για τους μικρομεσαίους είναι κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε τελείως χωρίς. Αλλά αναφερθήκατε στους αγρότες. Εγώ θεωρώ και τους αγρότες. Όχι στους αγρότες, στη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Με συγχωρείτε, είναι τελείως διαφορετικό. Στην ύπαρξη πολιτικών σκοπιμοτήτων κάθε φορά, σε κάθε κινητοποίηση. Είδατε και στην προηγούμενη ανάλυση για τις απεργίες στη Γαλλία. Σας είπα καθαρά ότι υπησύλθαν οι πολιτικές σκοπιμότητες ουσιαστικά όλου του πολιτικού. Το πρόβλημα πάσματος. Είναι αυτό το εκκρεμές ερώτημα, Γιώργο μου, που άφησες. Αυτό το γιατί. Ακριβώς. Γιατί αυτός ο κόσμος, γιατί οι μικρομεσαίοι δηλαδή που είναι η βάση του Πασόκ, γιατί οι αγρότες που είναι η βάση του Πασόκ στην Ελλάδα αρχίζουν να κινητοποιούνται με τρόπο, εγώ τον θεωρώ, σαφώς διακριτό από τις λειτουργίες των κομμάτων. Πάμε την αναλογία της Γαλλίας τώρα εδώ. Ακριβώς. Δηλαδή που ερμηνεύει, αν καταλαβαίνω καλά για να το συνδέσω. Πες ότι ήμουν κοινό και άκουγα, ότι μπορείς να βρεις στον ίδιο χώρο ανθρώπους που να πάνε προς το Λεπέν ή προς την κυρία Φουφουτίδου, πώς τη λέγανε αυτή τη Γαλλίδα, την κροσκίστρια. Τώρα την φύγω τη γυναίκα, αλλά δεν την ξέρω κιόλας εδώ που τα λέμε. Αρλέτ. Αρλέτ. Θα την αρλέτα της Αρλέτας, έτσι. Αρλέτ, την ξέρω. Για τη νίκη της. Και το τελευταίο που ήδη θίχθηκε απλώς εγώ και τελειώνω είναι το θέμα του Λεπέν υπό την εξής πλευρά. Ότι ο Λεπέν δεν ξεκίνησε σαν φασιστικό κόμμα, ξεκίνησε σαν κόμμα κατά των ξένων. Των ξένων σε συνδυασμό με την ανεργία, ούτε των ξένων γενικά. Άρα λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε. Όταν λες ξένη και ανεργία σε μια Ελλάδα και λες ξένη και ανεργία σε μια Γαλλία, με ένα αποικιοκρατικό παρελθόν μπουμπουνιστό και καραμπινάτο, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της έχει προέλθει από αποικίες, όπου έχει παίξει ρόλο στην Αλγερία, όπου έχει παίξει ρόλο σε ξένα κινήματα, όπου έχει κινήσει στρατούς και έχει απορροφήσει πόρους και δούλους εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, έχει κακά τα ψέματα ασκήσει δουλοπαρικιακή πολιτική η Γαλλία. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πρόβλημα, γι' αυτό μιλούσα εγώ για την καθημάς Ανατολή, την κακομοίρα. Όταν λες ανεργία και ρατσισμό στην Ελλάδα, αν υπάρχουν ως φαινόμενα, δεν μπορεί να είναι ίδια με μια χώρα που έχει άλλο παρελθόν. Οι Έλληνες δεν υπήρξαν ποτέ, τουλάχιστον στην πρόσφατη ιστορία, αποικιοκράτες που πήγαν να καθορίσουν τι θα κάνει στην Αλγερία ο Τάδε και να ασχολούνται πρωτοσέλιδα οι εφημερίδες τους με τα γεγονότα στην Αλγερία για πολιτικούς λόγους και όχι από ιδεολογία καταπληκτική για το τι μην πάθει τίποτα το γυναικείο φύλλο ή ο ρατσισμός στην Αλγερία. Να είμαστε ρεαλοί να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί εγώ πιο προκλητική από σένα, όχι επειδή έχει γαλλικό όνομα. Πολύ σωστά.
Εκεί είναι και η εξήγηση του που λέγαμε προηγουμένως του φαινομένου. Γιατί ο Λεπέν έχει εργατική βάση? Γιατί αυτός ο οποίος αντιδρά, το χάνει. Το είπαμε. Το γιατί όμως πάει στην ελληνική πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Το είπα άλλωστε. Υπάρχει σύγκληση μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών δυνάμεων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά τη διαχειριστική πολιτική. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται ένοχος για καταφυγή σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Είμαστε καλύτεροι όμως εμείς εδώ. Δηλαδή η δική μας προβληματισμένη εργατική τάξη κτλ. Δεν πάει σε φαινόμενα Λεπέν. Όχι. Πάει, έχουμε όμως να απαντήσουμε στην πόλωση. Το θέμα των Αλβανών. Τη τάση απέναντι στους Αλβανούς. Συμφωνώ. Δεν έχουμε απικίες για να μας εκδικηθούν. Απικίες δεν έχουμε. Αλβανούς όμως έχουμε. Και ενώ όλοι μας λέγαμε μέχρι τώρα ότι δεν υπάρχει κανένα έθνος στην Ευρώπη που, δεν είναι, που να έχει τέτοια έλλειψη ρατσιστικών αισθημάτων όπως οι Έλληνες, φτάσαμε στο σημείο η λέξη Αλβανός και η συμπεριφορά απέναντι σε Αλβανούς εργάτες, οικονομικούς μετανάστες στη χώρα μας να είναι απέσια. Έχουν προηγηθεί πόντι σε αξεκτησαρκός μας. Ακριβώς. Επομένως λοιπόν, δεν είμαστε άτρωτοι σε τέτοια φαινόμενα. Όμπα! Άρα αυτό. Βλέπεις αναλογίες. Με τι ταχύτητες, να ρωτήσω. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που μπορεί κανείς να το απαντήσει. Είναι φαινόμενα στα οποία περιμένω άμεση εξέλιξη. Δηλαδή το θέμα των επόμενων βουλευτικών εκλογών θα είναι γεμάτο εκπλήξεις. Βέβαια. Πιστεύω ότι θα έχει. Πάντως αυτό το πράγμα. Το συμμερίζεστε. Εγώ δεν βλέπω τις. Βλέπετε αναλογίες τέτοιου τύπου? Δεν βλέπω τόσο μεγάλες αναλογίες σε πολλά από αυτά που είπε ο κ. Ζελαστίκ. Και στο θέμα της συμπεριφοράς μας απέναντι στους μετανάστες, και θα έλεγα είναι ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όχι, αλλά, να μην μιλούμε σε αυτό. Ναι. Είναι νομίζω ενδεικτικό. Είναι και η ιστορία. Αυτό που είπαμε πριν γελώντας ότι οι απικίες εκδικούνται είναι ένα μεγάλο μέρος αλήθειας στην Γαλλία. Δεν είναι τυχαίο ότι το Παρίσι έχει 4 εκατομμύρια έγχρωμους μετανάστες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν από τη γαλλική κοινωνία. Δεν απείλασαν είναι 60.000 Άραβες οι Γάλλοι. Δεν απείλασαν. Λέω, δεν απείλασαν σε ένα καλοκαίρι 60.000 Άραβες μη αφομοιώσιμους. Εμείς τους στείλαμε στα σύνορα. Συμφωνώ, αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι δεν είναι ίδια ούτε η ιστορία των δύο χωρών. Ούτε ο ρόλος που παίζουν στην οικονομία της μιας και της άλλης χώρας η μάζα των μεταναστών. Το δεύτερο σημείο που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το βάλετε σαν ερώτημα, αλλά είναι ένα ερώτημα σε μια δική σας θέση, ότι τις επόμενες εκλογές που δεν θα υπάρχουν οι μορφές που... Εκτίμηση. Ναι, είναι μια εκτίμηση. Και τελειώσατε με ένα γιατί. Εγώ εκτιμώ και εδώ ότι οι αναλογίες ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα είναι διαφορετικές. Δεν μπορούμε να πάρουμε το γαλλικό, τη γαλλική σημερινή πραγματικότητα και να την μεταθέσουμε στην ελληνική. Γιατί θα ξέρουμε πολύ καλά ότι η προσωπικότητα του Μιτεράν, η καταληκτική προσωπικότητα του Μιτεράν που φεύγει σήμερα, τη μεγαλύτερη της δόξα πήρε 34%. Και στην Ελλάδα το σοσιαλιστικό κρώμα έχει φτάσει και το 47% και το 48%, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ίδιο βέβαια και οι ηγέτες της συντηρητικής παράταξης. Έχουμε, νομίζω, ιστορικά πολύ πιο συμπαγή διαμορφωμένα κόμματα, πολύ πιο συμπαγής παρατάξεις, ας πούμε έτσι, που έχουν να κάνουν με την ιστορία της χώρας, που έχουν να κάνουν με το τι αυτές εκφράζουν και διαχρονικά, όχι μόνο στο σήμερα, αλλά και που κατά την άποψη, και που κατά την άποψή μου δεν υπάρχει αυτή η σύγκληση θέσεων που υπήρχε, ίσως υπάρχει στο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει σήμερα αυτή η σύγκληση θέσεων που υπήρχε στη Γαλλία και που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία. Βλέπετε δηλαδή επίδραση, αλλά όχι άμεση. Δεν βλέπω ομοιότητες, αλλά όχι μεγάλες. Εμένα με εντυπωσίασε η ανάλυση του κ. Δελαστίκ για την διασπορά ψήφου και την ερμηνεία του φαινομένου της διασποράς ψήφου στη Γαλλία, αλλά δεν μπορώ να δω τη μεταφορά αυτού του φαινομένου και την ερμηνεία του στην Ελλάδα. Είναι διαφορετική η ιστορική πραγματικότητα, διαφορετικά τα κοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα. Και είναι διαφορετικά διαμορφωμένα τα κόμματα με ιστορίες πίσω τους που θα έχουν προοπτική και στο μέλλον. Μάλιστα, κύριε Τρίγκα. Τώρα, μπήκανε πάρα πολλά θέματα για τον Κωστή Στεφανόπουλο, για την Μεσαίωση, για τους αγρότες. Άμα αρχίζω να απαντάω, δεν είναι. Όχι, γιατί δεν είναι δίκιο. Ας πούμε ότι είναι ρητορικά σχήματα. Είναι ρητορικά, αλλά δημιουργούν εντυπώσεις και πρέπει να απαντώνται. Γι' αυτό όταν δεν προσωπικά ένα κόμμα. Εγώ προσωπώ ένα κόμμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Κανέλη, εσείς ότι υπάρχουν ομοιότητες. Εκτός και αν εκπροσωπείτε και δεν το ξέρω. Ποιον? Κανα κόμμα. Όχι, μήπως είστε, ξέρω εγώ, καμιά κρυφή ελεπούσε, κανένα σχηματισμό και πρέπει να ψάξω να βρω εγώ τώρα να εκτεθώ, να τηλεφωνήσω. Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν ομοιότητες
ασφαλώς δεν μπορεί. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Οι ομοιότητες είναι αυτοί που επεσήμανε ο κύριος Δελαστίκ για την κρίση του πολιτικού συστήματος και την αναζήτηση άλλων πολιτικών, ανανέωση της πολιτικής ζωής. Νομίζω αυτό το φαινόμενο υπάρχει στο αποτέλεσμα των γαλλικών ευρωεκλογών, υπάρχει και στη χώρα. Μας αναφέρθηκαν τα παραδείγματα, νομίζω ήταν χαρακτηριστικά. Νομίζω